αγαπημένα του μήνα σήμερα και θα ξεκινήσω με προϊόντα μακιγιάζ και θα ξεκινήσω με μία σκιά την οποία εγώ τη χρησιμοποιώ και ως ρούζ και είναι από την Beauty Line Cosmetics και είναι το νούμερο 174, είναι αυτή εδώ η σκιά. Η συγκεκριμένη σκιά είναι ροζ και μπορεί πάρα μα πάρα πολύ άνετα να φορεθεί και ως σκιά κανονική και ως ρούζ. Κάτι το οποίο γενικά μου αρέσει να κάνω με σκιές για να τους δίνω διπλή χρήση. Δύο επόμενα που έχω να σας δείξω είναι από την Makeup Academy και είναι δύο κραγιόν. Σας τα είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο που ήταν ένα haul βίντεο, αλλά μπήκαν στα αγαπημένα μου αυτό το μήνα. Το ένα είναι το Mauve που σας είχα δείξει και το άλλο είναι το ροζ, το οποίο το χρησιμοποιώ κάθε μέρα και έχω βρει έναν τρόπο να το κάνω να φαίνεται ακόμα πιο ανοιχτό με ένα πιο ανοιχτό χρώμα κραγιόν που έχω, ένα beige από την Tommy G. Προχωράω να σας δείξω το επόμενο αγαπημένο προϊόν, το οποίο είναι από την Brown και είναι ένα βουτσάκι για το πρόσωπο. Το συγκεκριμένο σας το έχω δείξει αρκετές φορές, όχι, άλλη μια φορά σας το έχω δείξει, ήταν πάλι στα αγαπημένα μου και θα σας το δείχνω γενικά συνέχεια γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι όλες πρέπει να έχουμε ένα βουτσάκι για το πρόσωπο για να κάνουμε ένα έτσι καλό καθαρισμό. Το συγκεκριμένο είναι με μπαταρίες, είναι ηλεκτρικό και λειτουργεί έτσι. Αλλά αν δεν έχετε, ας πούμε, την οικονομική δυνατότητα να πάρετε κάτι τέτοιο, μπορείτε να πάρετε ένα σκέτο, ένα απλό βουτσάκι το οποίο είναι χωρίς μπαταρίες και μπορείτε απλά εσείς με κυκλικές κινήσεις να καθαρίσετε πολύ καλά το πρόσωπό σας. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά απαραίτητο, καθαρίζει πολύ καλύτερα το δέρμα από ότι με βαμβάκι αν το κάνουμε με το ντεμακιγιάζ ή με τα χέρια μας. Θεωρώ ότι αυτό βοηθάει για ένα πολύ πολύ πιο καλό καθαρισμό στο πρόσωπο. Και πάμε τώρα στην Kiar. Η Kiar είναι μια, Kiar νομίζω έτσι λέγεται, μια ιταλική εταιρεία η οποία δοκίμασα πάρα πολύ πρόσφατα και έχω να σας δείξω τρία αγαπημένα προϊόντα. Το πρώτο είναι η λοσιόν για μετά τον καθαρισμό, το γαλάκτωμα για τον καθαρισμό και την ενυδατική κρέμα. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω στα συγκεκριμένα προϊόντα γιατί σας έχω γράψει και ένα blog post το οποίο θα σας το έχω από κάτω ακριβώς και μπορείτε να πάτε να δείτε αναλυτικά την άποψή μου για αυτά. Θα σας πω μόνο για την κρέμα ότι ξέχασα να σας πω ότι μέσα στο set αυτό υπήρχε και αυτή εδώ η κρέμα η οποία είναι για τα μάτια και για τις περιοχές που εμφανίζουμε, ας πούμε, τις πρώτες γραμμές, ας πούμε εδώ, στα μάτια, στο μέτωπο. Αν πρέπει να επιλέξετε κάτι από τα δύο, αν δεν πρέπει μπορείτε να πάρετε και τα δύο, αν πρέπει να επιλέξετε κάποιο από τα δύο θα σας έλεγα να πάρετε την ενυδατική η οποία είναι συγκεκριμένη και είναι πάρα πολύ ελαφριά η υφή της, είναι πάρα μα πάρα πολύ, είναι σαν νερό, δεν αισθάνεσαι ότι φοράτε ενυδατική ή κάτι βαρύ στο πρόσωπό σας. Παρόλο που είναι για ενυδάτωση δεν αφήνει καθόλου λιπαρότητα, στεγνώνει πάρα πολύ όμορφο στο δέρμα και το κάνει πραγματικά πάρα πολύ ενυδατωμένο. Και το συγκεκριμένο είναι ένα πάρα πολύ καλό προϊόν, απλά θεωρώ ότι αν είστε στην ηλικία μου ίσως δεν το χρειάζεται τόσο πολύ αυτό το προϊόν, καλύτερα να πάτε σε κάτι τέτοιο, σε κρέμα. Αν πάλι είστε πιο μεγάλης ηλικίας, πιστεύω ότι αυτό θα σας αρέσει αρκετά. Έχει μια πάρα πολύ ευχάριστη μυρωδιά και είναι και πολύ βολικό γιατί πατάτε και βγάζει έτσι πολύ ωραία μια όμορφη ποσότητα. Τώρα στο προηγούμενο βίντεο, το οποίο ήταν ένα haul βίντεο, σας είχα δείξει κάποια πινέλα τα οποία είχα παραγγείλει και μέσα σε αυτά ξεχώρισα ένα πινέλο πάρα πολύ. Μου αρέσαν όλα πάρα πολύ και επειδή με είχατε ρωτήσει, δεν μ' αδάνε καθόλου, είναι πάρα πολύ ανθεκτικά. Τα έχω πλύνει αρκετές φορές από την μέρα που τα πήρα και σας τα έδειξα. Αλλά έχω καταλήξει ένα πινέλο το οποίο χρησιμοποιώ σχεδόν κάθε μέρα για να κάνω το μακιγιάζ μου και είναι αυτό το οποίο είναι το πιο μυτερό, ας πούμε. Δηλαδή ξεχωρίζει από τα άλλα. Τα άλλα είναι πιο ανοιχτά. Μου αρέσει γιατί μπορεί να πάει και κάτω από το μάτι σε περιοχές πάρα πολύ δύσκολες, ας πούμε, για ένα κανονικό πινέλο, ενώ με το συγκεκριμένο μπορείτε να κάνετε το μακιγιάζ σας πάρα πολύ γρήγορα χωρίς να χρειάζεστε διάφορα πινέλα. Επίσης στο προηγούμενο βίντεο σας είχα μιλήσει για τον κρίσταλο, το κοσμητικό. Η άποψή μου λοιπόν είναι πάρα πολύ θετική για το συγκεκριμένο προϊόν και γενικά για τους κρίσταλους. Νομίζω ότι όλοι πάνω κάτω έτσι θα είναι. Μπορείτε να βρείτε και στα Hondo Center και σε φαρμακεία και σε online και στο iHair νομίζω έχει και σε μορφή spray και σε κρίσταλο. Απλά να σας πω τι να προσέξετε λιγάκι. Όταν χρησιμοποιείτε τον κρίσταλο, ο συγκεκριμένος κρίσταλος είναι σαν, πώς να σας το πω, σαν πάγο, σαν κρίσταλος. Το βρέχετε, το χρησιμοποιείτε και κατά τη γνώμη μου πρέπει να το ξαναβρέξετε, να ξεπληθεί
άλλη μια φορά και να το αφήσετε ανοιχτό. Γιατί αν το κλείνετε, υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα να, ίσως επειδή συγκρατεί η υγρασία, να μην έχει, να πάρει κάποια μυρωδιά, δεν ξέρω. Αν το αφήσετε ανοιχτό, δεν θα έχετε κανένα μα κανένα πρόβλημα. Στεγνώνει γρήγορα, ουσιαστικά δεν είναι κάτι το τρομερό. Και εγώ από τότε που το χρησιμοποιώ, με έχει καλύψει απόλυτα. Δεν νιώσα την ανάγκη να δοκιμάσω κάποιο άλλο που χρησιμοποιούσα πιο παλιά με άρωμα κτλ. Εντάξει, το μειονέκτημά του είναι πως δεν έχει άρωμα, αλλά είναι 100% φυσικός κρύσταλλος. Οπότε, ναι, σας το συστήνω να πάτε να δοκιμάσετε γενικά κρύσταλλο, είναι πάρα πολύ καλό. Και γιατί όχι να μην χρησιμοποιούμε προϊόντα τα οποία είναι φυσικά και δεν έχουν μέσα χημικά. Αυτή την εταιρεία βρίσκεται και στα Hot Center και στα φαρμακεία νομίζω. Είναι μια δοντόκρεμα για λεύκανση. Μην περιμένετε γενικά από μια δοντόκρεμα να κάνει θαύματα, να χρησιμοποιείτε, ξέρω εγώ, πολύ καιρό την δοντόκρεμα και ξαφνικά να έχετε λευκά δόντια. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που κάνουν οι συγκεκριμένες οδοντόκρεμες είναι για όσο καιρό τις χρησιμοποιείτε να σας δίνουν έναν 2 τόνους στο πολύ πιο ανοιχτό από το φυσικό χρώμα των δοντιών σας. Οπότε αυτό που είδα εγώ είναι ότι όντως δημιουργεί έτσι ένα πιο λευκό τόνο στα δόντια. Παρ' όλα αυτά, όχι πως κάνει λεύκανση. Μου άρεσε παρ' όλα αυτά η συγκεκριμένη οδοντόκρεμα. Τη χρησιμοποιώ και θα τη χρησιμοποιώ μέχρι να τελειώσει. Να ξέρετε ότι η συγκεκριμένη δεν κάνει καθόλου αφρό. Πρέπει να βουρτσίζετε 3 φορές τα δόντια, καλά, ούτως ή άλλως πρέπει τόσο, αλλά για να δείτε γενικά πιο καλό αποτέλεσμα, καλό θα είναι να βουρτσίζετε 3 φορές τα δόντια σας. Από την Garnier Fructis, τη συγκεκριμένη κρέμα, η οποία είναι και για μαλλιά ξηρά, για φυτωμένα, ταλαιπωρημένα, γενικώς είναι η κίτρινη η συσκευασία. Λοιπόν, σας είχα δείξει το προηγούμενο πάλι βίντεο το haul που είχα δοκιμάσει, είχα αγοράσει αυτήν και την πορτοκαλί. Η πορτοκαλί είναι για πιο φθαρμένα μαλλιά, πιο ταλαιπωρημένα. Γενικώς, αν βάφετε τα μαλλιά σας, θα σας έλεγα καλύτερα να δοκιμάσετε εκείνη την κρέμα, ας πούμε. Αν πάλι έχετε πιο καλά μαλλιά, σε πιο καλή κατάσταση, τότε να δοκιμάσετε αυτήν. Και λέω να τη δοκιμάσετε αυτή, γιατί αυτή εδώ η κρέμα δεν είναι ούτε conditioner ούτε μάσκα. Είναι κάτι ενδιάμεσο, δηλαδή ενυδατώνει λίγο παραπάνω από το conditioner και λίγο λιγότερο από τη μάσκα. Είναι κάτι ενδιάμεσο, νομίζω ότι δεν μπορείτε να βρείτε ένα αντίστοιχο προϊόν. Προσωπικά εγώ δεν παίρνω conditioner, πάντα έπαιρνα μάσκα. Έχω να πάρω conditioner πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι δεν μου προσφέρει τίποτα. Και το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ καλό γιατί είναι περιποίηση στη στιγμή. Δηλαδή βάζετε στα μαλλιά σας και δεν χρειάζεται να περιμένετε πότε θα δράσει, ξέρω εγώ, η μάσκα, η κρέμα. Αν θέλετε κάτι λοιπόν για γρήγορα, σας το συστήνω και μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Μυρίζει φρούτα. Έχει 3 έλαια φρούτων, ελιά, αβοκάντο και καριτέ. Μέσα στα αγαπημένα μου δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι μάσκες και τα απολεπιστικά από την εταιρεία Cores. Είναι τα καινούργια που έχει βγάλει και είναι 8 νομίζω. Μάσκα ενυδάτωσης, μάσκα για βαθύ καθαρισμό με άργυλο, σκραμπ ήπιας απολέπισης, μάσκα άμεσης σύσφυξης, μάσκα αναζωγόνησης για ξεκούραστη όψη, μάσκα άμεσης λάμψης, σκραμπ βαθιάς απολέπισης και τέλος, κάτι το οποίο μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, μάσκα για τα μάτια, δροσερή μάσκα για τα μάτια. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές δεν θα κάτσω να σας μιλήσω ένα-ένα για τα προϊόντα, γιατί είναι αρκετά. Σε γενικές γραμμές θα σας πω ότι μπήκαν όλα στα αγαπημένα μου, γιατί πραγματικά αυτό που υπόσχονται, δηλαδή πιάνω ας πούμε τη μάσκα για ξεκούραστη όψη, το κάνει. Δηλαδή βλέπετε άμεσο αποτέλεσμα. Αυτό που θέλω να επισημάνω για τη μάσκα ματιών είναι ότι υπόσχεται ότι ξεπρίζει, ας πούμε, λίγο την περιοχή και ότι είναι και για μαύρους κύκλους. Προσωπικά δεν νομίζω πως είναι για μαύρους κύκλους, δεν νομίζω ότι κάνει δουλειά στους μαύρους κύκλους. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι δροσερή μάσκα, μετά την εφαρμογή θα μου πέσουν κάτω από τα μάτια σας, αισθάνεστε μια δροσιά και αυτό τα βοηθάει να ξεπριστούν. Ας πούμε, αν έχετε σακούλες στα μάτια, βοηθάει πάρα πολύ. Τώρα, αν θέλετε ξεχωριστό review για την κάθε μία μάσκα, μπορείτε να μου γράψετε από κάτω στο σχόλιο και να μου πείτε, στα σχόλια και να μου πείτε αν θέλετε να κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο για να σας δείξω μία-μία τις συγκεκριμένες μάσκες.
γιατί πραγματικά είναι αρκετές τώρα για να κάτσω να μιλήσω ξεχωριστά. Αυτά λοιπόν ήταν τα αγαπημένα του μήνα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!